Απρόσμενη περιπέτεια για 80 περίπου τουρίστες και ξαναγούς στο φαράγγι της Σαμαριάς την Τρίτη. Ένα ξαφνικό μπουρίνι πλημμύρισε το φαράγγι με αποτέλεσμα να αποκλειστούν και να μην μπορούν να φτάσουν στην έξοδο. Εμείς ήμασταν στο 1ο χιλιόμετρο στις 2.30 το μεσημέρι και ξαφνικά μας σήκωσε ο ποταμός. Από τη βροχόπτωση. Ναι, άρα εμείς μένουμε σε ένα κομμάτι γης τόσο περίπου 3 ώρες. Πόσοι άνθρωποι περίπου? Εμείς ήμασταν εκεί γύρω στα 10, απέναντι ήταν 3 άτομα και απ' την άλλη πάντα ξανά 5-6 άτομα. Δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε μπρος ούτε πίσω. We started a thunderstorm just after we started to go down with heavy rain. So the water got higher in the river. So we had to stop. We couldn't go all the way down. Η βροχή γύρισε απότομο καιρός, έκανε αρκετό νερό και έτσι φούσκωσε ο ποταμός, που είναι φυσιολογικό αυτές τις εποχές, αρχές, την άνοιξη και βέβαια και το φθινόπωρο συμβαίνουν και, αυτά. Και κάποιοι άνθρωποι δηλαδή ουσιαστικά μπλοκαρίστηκαν εκεί που βρίσκονταν. Μάλιστα, μπλοκαρίστηκαν. Έτσι δημιουργήθηκαν δύο ομάδες, αυτοί που βρίσκονταν πριν τον οικισμό της Σαμαριάς και εκείνοι που βρίσκονταν εγκύτερα στην Αγία Ρουμέλη. Συνολικά στον οικισμό είμαστε μαζί με εμάς και τους ξεναγούς και όλους 50 άτομα. Όλοι αυτοί μαζί με τους συνοδούς και τους που δουλεύουν στο Δρυμό ήταν 30. Εκείνοι που πέρασαν χειρότερα ήταν η δεύτερη ομάδα που το βράδυ της Τρίτης κατάφερε να φτάσει στην Αγία Ρουμέλη. Εγώ έχω κατεβάσει 12 άτομα δικά μου και δεν έχει κανείς δηλαδή πάθει κάτι ζημιά από το κρύο, αλλά εμείς ήμασταν βρεχμένοι με τον αέρα, έβρεχε και συνέχεια 3 ώρες, ανάψαμε και 2 φωτιές για να ζεσταθούμε λιγάκι. Και τελικά τι ώρα φτάσατε περίπου στην Αγία Ρουμέλη? Εμείς 8 είμαστε στην έξοδο. And for day it was much worse because they had to wait for the people to come and help, and that were the guards from the gorge, they helped them. And also it was very, very difficult because it was raining, so they were standing in the rain and they were making a fire to get warm. 50 άτομα όμως διανυκτέρευσαν στον οικισμό της Σαμαριάς. We stayed at the Samaria, the refugees there, the night over. And then the next morning we started here at about 8:30. And then the 5 rescue team came and helped us down. Σήμερα το πρωί περιμέναμε την ΕΜΑΚ, ξέραμε ότι θα ανέβουν. Τους περιμέναμε μέχρι τις 8 η ώρα που συναντηθήκαμε και μετά όλοι μαζί κατεβήκαμε κάτω χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά δόξα τω Θεώ και η ΕΜΑΚ και το Δασαρχείο και όλο το χωριό της Αγίας Ρουμέλης κάναν ό,τι μπορούσαν και πήγαν όλα καλά. Εν τέλει και με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ κανείς δεν έπαθε το παραμικρό και μάλιστα αρκετοί έμειναν με ευχάριστες εντυπώσεις από την περιπέτεια αυτή. We had to share the beds, of course, and some people they did not have a bed. We found blankets, sleeping bags, everything. They cooked for us the two persons from the Dasarchia. And we are very, very satisfied. We slept in an old building. With 30 people. It was very good, it was okay. Yes. It was an interesting experience. Yes, very interesting, yes. Ωστόσο δεν έλειψαν και οι φωνές διαμαρτυρίας και με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα. Δηλαδή δεν ήταν φύλακες στο 4ο χιλιόμετρο, στο 5ο, ένας μόνος στη Σαμαριά που απλώς μας έσπρωξε, ένας ο Μπορές που κατά τύχη ήταν εκεί και εκτός δεν ήταν κανείς. Μετά πώς φτάσατε στην Αγία Ρουμέλη? Εμείς φτάσαμε στο νερό. Έτσι, δηλαδή μας έχει σέρει το ποτάμι συνέχεια, με κάτι σκηνές, με τη σκηνιά μας έχουν βγάλει. Άμα μας αφήνουν να μπούμε μέσα, υποτίθεται ότι αυτοί τα έχουν υπό έλεγχο. Ενώ δεν τα είχαν καθόλου υπό έλεγχο. Καιρικές συνθήκες το πρωί που μπήκαν όλοι αυτοί στον ομαλό ήταν άριστες και σε όλο το φαράγγι από την επικοινωνία που είχαμε ήταν άριστες, ηλιοφάνεια, ήταν παντού. Υπήρχε και γιατρός. Υπήρχε ένα άγχος μικρό από κάποιους πολίτες, κάποιους τουρίστες, αλλά εντάξει, ήταν πολύ ελάχιστα προβλήματα. Δεν υπήρχαν προβλήματα. Οι τουρίστες συνέχισαν από τα σφακιά για τους προορισμούς τους.